Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση. Καλημέρα Χρήστο, καλημέρα Έλληνα, καλημέρα και στο Κρατέστα. Τι γίνεται με αφορμή και την συνάντηση με τον Αντιπεριφερειάρχη αλλά και όλα τα ζητήματα που βγήκαν για μια κομφαρά με ένα ενωτικό πνεύμα σε αυτή την περίπτωση, φτάσαμε να καταλήξει η μέρα σε μια σφοδρή αντιπαράθεση με τον κύριο Τσικαλάκη για μια ακόμη φορά. Βλέπω ότι αναπτύσσεται ένα μοναδικό ντουέτο. ναι, με άλλους τα πάμε καλά, με άλλους δεν τα πάμε. Όταν προσπαθείς για το γλύκες τόπο... βλέπω με τον κύριο Σταυόπουλο, γλύκες παρατηρώ. Νομίζω είναι όταν γίνεται κάτι καλό πρέπει να επιβραβεύεται Χρήστο και το, εννοείται ναι. Και το αντίθετο ότι όταν γίνεται κάτι που θεωρώ, δηλαδή και εγώ προσωπικά και πολλοί κόσμος κακό για τον τόπο ή δεν έχει σωστό αποτέλεσμα, νομίζω ότι και αυτό πρέπει να αναδεικνύεται σαν πρόβλημα. Κοίτα από τα καλά ας πούμε που βγήκαν, ξαναζωήριψε λίγο η συζήτηση όπως έβλεπα και τους διαλόγους που γίνονται για τα βουβάλια, έτσι δεν είναι? Ναι, λοιπόν η συνάντηση έγινε βασικά ψιλοτυχαία κάπως έγινε η συνάντηση. Ένα μέλος του συλλόγου μας βρήκε το πρόγραμμα που είχε καταθέσει ο φορέας διαχείρισης της λιμνής ώστε να το πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή και πώς θα προστατευτεί η λίμνη, όπου μέσα υπήρχε ένα κονδύλι για διευθέτηση του Καλαμώνα. Από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Από την ναι, από την προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Σε αυτό πάνω το πρόγραμμα που διαβάσαμε υπήρχε ένα κονδύλι μέχρι να αγοράσουν στην ουσία το μηχάνημα ώστε να μπορούν να καθαρίζουν τα καλάμια και να κάνουν μια μελέτη στη λίμνη για το πώς θα γίνει μια διευθέτηση εκεί. Κάτι που έγινε τελικά στο με τόσα πολλά προβλήματα ακόμη και στην περίοδο της παράδοσης παραλαβής. Ναι, καλά, δεν ξέρω ακριβώς την ιστορία του μηχανήματος. Ναι. Εμάς μας ενδιαφέρει η ουσία τι έχει συμβεί. Σαν αγροτικό σύλλογος μιλάμε αυτή τη στιγμή. Επειδή έχουμε και εμείς θέμα και ειδικά οι Πολυκάρποι και το Μαυροχώρι έχουν τεράστιο θέμα με τα καλάμια. Είναι, καταλάβαμε δηλαδή, αυτό, ναι. Μας το λέει αυτή πολύ τη στιγμή εποχή. Δεν βγάλαμε φωτογραφίες να βάλουμε, αλλά θα βγάλουμε εφόσον πραγματοποιηθεί το έργο το πριν και το μετά για να καταλάβει και ο κόσμος. Εμείς παλιά, ειδικά εγώ όταν ήμουν 10 χρονών, έβλεπα την παραλία και την Καστοριά απέναντι στο σπίτι μου. Είναι παραλίμνιο το σπίτι. Αυτή τη στιγμή βλέπω μόνο καλάμια και βατσινιές. Μας το έχουν πει και άλλοι φίλοι από εκεί, ναι. Ναι, υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τέλος πάντων, ένα μέλος του συλλόγου ανακάλυψε το πρόγραμμα. Μέσα στο πρόγραμμα υπήρχαν πολλά παραπλήσια και άλλα προγράμματα που αφορούσαν την αγροτική ανάπτυξη της Καστοριάς και μια τεράστια μελέτη 4 εκατομμυρίων ευρώ που αφορούσε οικοτουρισμό και την ανάπτυξη του τουρισμού και της πολιτιστικής κληρονομιάς. Εκεί ήταν και τα βουβάλια μέσα, Γιατί είδαμε μια συζήτηση για τα βουβάλια. Τα βουβάλια δεν ήταν ακριβώς μέσα σαν βουβάλια, αλλά υπήρχε η μελέτη βοσκοικανότητας, η οποία είναι απαραίτητη. Μπράβο. Για να μπορέσουν να διοδοτηθούν τα βουβάλια. Μάλιστα. Ο κύριος Σαββόπουλος, σε παλιότερη μας συζήτηση και πρόταση του να καλλιεργήσουμε βουβάλια, προσπάθησε και όντως ξεκίνησαν οι εργασίες ώστε να. Κάθε φορά, Θωμά, να το παρατηρήσω λίγο. Κάθε φορά που συζητάμε αυτό το θέμα πραγματικά για τα βουβάλια, βλέπω ότι υπάρχει τρομερό ενδιαφέρον. Δεν ξέρω, εγώ δεν ξέρω πολλά πράγματα γύρω από αυτή την ιστορία ή τι ακριβώς προοπτικές μπορεί να έχει, αλλά αντιλαμβάνουμε το ότι από το ενδιαφέρον που υπάρχει μάλλον είναι μια καλή ιστορία. Έχει βασικά όλες, οποιαδήποτε είτε επένδυση είτε κίνηση, η προοπτική που μπορεί να έχει εξαρτάται από το πώς θα τη διαχειριστεί ο καθένα. Ναι. Το βουβάλι, το βουβαλίσιο κρέας δεν είναι και το top κρέας στην αγορά, αλλά μπορούμε να κάνουμε ένα branding στην Καστοριά. Όπως έχει η Λίμνη Κερκίνη παράδειγμα τα βουβάλια, ναι, τους, ναι. Οι οποίοι έχουν branding και έχουν παραδοσιακά προϊόντα. Φαντάζομαι ότι ο σύλλογός μας έχει προσπαθήσει μια-δυο φορές και τώρα προσπαθεί να βρει ένα πλαίσιο, επειδή έχει πέσει γουνά με τον εξαγωγικό χαρακτήρα που ήταν οι επιχειρηματίες της γούνας, να μπορέσουμε κάπως στην ουσία να δουλέψουμε μαζί με είτε επιχειρηματίες μεγάλους της γούνας είτε ανθρώπους που ασχολούνταν με την εξαγωγή, ώστε να προωθήσουμε τα τοπικά προϊόντα έξω. Ναι. Είτε αυτό θα είναι κόκκινο κρέας, ελληνική κόκκινη φυλή. Να κάνουμε και ελληνική κόκκινη φυλή βουβαλιών. Τι να κάνουμε.
Ναι, να κάνουμε Καστοριανή Φιλή Βουβαλιών. Δηλαδή να γίνει κάπως έτσι και να προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε ένα branding στην Καστοριά. Και ξαναλέω, σε συνδυασμό με τις επαφές που έχουν οι επιχειρηματίες της Γούνας στο εξωτερικό, θα μπορούσε να είναι ένα καλό αποτέλεσμα που δούνε και λαβήν ούτε οι επιχειρηματίες να φύγουν της Γούνας, ούτε οι δουλειές να μειωθούν και ταυτόχρονα σε όλα αυτά τα προγράμματα να υπάρξει περαιτέρω ανάπτυξη με εργοστάσια. Γιατί, κατά τη δική μου άποψη, όταν έχεις ένα εργοστάσιο μεταποίησης κρέατος, όταν έχεις ένα εργοστάσιο μυλίτης στην Καστοριά, όταν έχεις ένα εργοστάσιο ξύλου στην Καστοριά που θα παράξει τα μπιντς, τα οποία αυτή τη στιγμή. Και για το μυλίτη προχθές πάλι εδώ, πολύ, πολύ, για αυτά τα πράγματα, δεν ξέρω, ή δεν τα συζητάμε πολύ και έχει ανάγκη ο κόσμος να τα ακούσει, ή όντως έχουν πολύ, πολύ ενδιαφέρον πραγματικά. Είναι τρόποι που ψάχνουν. Αυτά είναι πράγματα που βλέπουμε εμείς οι άνθρωποι που ασχολούμαστε με την παραγωγή. Θεωρούμε ότι η ανάπτυξη είναι στην παραγωγή. Άλλοι θεωρούν ότι είναι στις υπηρεσίες. Όλα μπορούν να συνδυαστούν. Απλά νομίζω ότι πρέπει οι αρμόδιοι φορείς και οι βουλευτές να λάβουν υπόψη τους τις προτάσεις που κάνουμε και να τις πραγματοποιήσουν. Το εκνευριστικό είναι ότι το σχέδιο του φορέα διαχείρισης ήταν αυτό ακριβώς. Ήταν όντως, είχαν λάβει υπόψη τους πολλές προτάσεις που θα οθούσαν ανθρώπους να ασχοληθούν και να κερδίσουν και να είναι πιο ανταγωνιστικοί και όντως θα προωθούσαν την αγορά της Καστοριάς, αλλά δεν πραγματοποιήθηκαν. Το πρώτο κακό είναι ότι δεν πραγματοποιήθηκαν από την προηγούμενη, θα το πω και πολιτικά αυτή τη στιγμή, κυριολεκτικά ανήκαν η περιφερειακή η αρχή στην Καστοριά, καθώς δεν έκανε τίποτα από αυτά. Το μόνο που έκανε ήταν να αγοράσει το μηχάνημα και αυτό να μην δουλέψει για τα καλάμια. Ενώ όλη την παραγωγή την άφησαν να παίξω, κάνανε κάτι για να κερδίσουν, ας το πούμε, ψήφους από την πόλη. Δεν επένδυσαν στην παραγωγή της πόλης, επένδυσαν στο Θεαθήνε. Και μετά ήρθε και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να καταργήσει το φορέα και όλη αυτή τη μελέτη που είχε γίνει. Με το προηγούμενο όμως που ήταν ο φορέας, θυμάμαι Θωμά, ψάχναμε δηλαδή απεγνωσμένα ένα γραφείο. Δηλαδή, φάγαμε πάρα πολύ χρόνο για να δούμε πού θα μπουν αυτοί οι άνθρωποι. Δηλαδή. Χρήστο, αυτό είναι τώρα τραγικό. Δηλαδή, όταν γίνεται κάτι πρέπει να το παίρνουμε πολύ ζεστά. Έχω την αίσθηση ότι το κάναμε ναι μεν, αλλά πόσο το στηρίξαμε μετά, ψάχνοντας, επαλαμβάνω, απεγνωσμένα να βρούμε ένα γραφείο και νομίζω κάτι βρήκαμε εκεί, αφού διώξαμε κάτι καφάσκια και κάτι χαρτόνια, κάπου εκεί στο Μαυροχώρι, αν δεν κάνω λάθος. Δεν ξέρω που ήταν το γραφείο, δεν ξέρω όλη την ιστορία του φορέα της Λίμνης, αλλά εγώ βλέπω το αποτέλεσμα ποιο είναι. Ναι. Ότι υπήρξε μια πραγματικά καλή μελέτη, ειδικά πάνω στην παραγωγή, και δεν εφαρμόστηκε πουθενά η παραγωγή, είτε και όλη η μελέτη έγινε για το Θεαθήνε, όμως ήταν πραγματικά καλή. Δηλαδή, εγώ την διάβασα, είναι 300 σελίδες. Πραγματικά είναι καλή, ναι. Ναι, είναι πολύ καλή και θα μπορούσε να δώσει όση. Ναι. Αυτοί οι καινούργοι που βγήκαν, αντί να εκμεταλλευτούν το κάτι έτοιμο και να το αναδείξουν και να το προχωρήσουν άλλο τόσο, κοίταξαν να το καταργήσουν και υποτίθεται θα κάνουν ένα καλύτερο, το οποίο θα είναι στις πρέσπες, χωρίς παράδειγμα στην Καστοριά. Δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει και αυτό ή τι θα γίνει. Για μένα ήταν μεγάλο ατόπιμα αυτό που έγινε. Τέλος πάντων, αφού καταλήξαμε και μας εξήγησε ο κύριος Σαββόπουλος ότι όλα αυτά που εμείς χαρήκαμε όταν τα βρήκαμε θα γίνουν πραγματικότητα, δεν μπορούν να γίνουν πραγματικότητα γιατί καταργήθηκε αυτό. Ναι. Μας είπε ότι υπάρχουν κάποια άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία στην περιφέρεια και ότι πρέπει να καταθέσουμε προτάσεις. Ώστε μέσα από έναν άλλο δρόμο να γίνουν, μάλιστα. Ναι, σε πράγματα που μπορούν να γίνουν άμεσα. Τώρα δεν ξέρουμε τι θα γίνει, αν θα μείνει ο κύριος Σαββόπουλος, βέβαια. Αν θα μείνει ο κύριος Σαββόπουλος ή όχι. Α, με την ευκαιρία, Έλενα, τι λέει το poll. Αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει και ένα poll από την αρχή της εκπομπής για να δούμε την διέστηση του κόσμου. Αν ο κόσμος πιστεύει, όχι τι θέλει, αν πιστεύει ότι θα μείνει ο κύριος Σαββόπουλος ή αν θα αντικατασταθεί ο κύριος Σαββόπουλος. Ο κόσμος συνεχίζει να πιστεύει ότι θα μείνει με 68%. 68% μεγαλώνει η διαφορά, ότι θα μείνει. Λοιπόν, θα δούμε μέσα στη βδομάδα, θα το ξέρουμε και αυτό, γιατί πολλά πράγματα είναι σε αναμονή αυτή τη στιγμή, αυτή τη αλλαγή το λέω, γιατί υπάρχουν και άλλα τρέχοντα ζητήματα που περιμένουν την εξέλιξή τους από το τι θα γίνει. Ένα από αυτά, παραδείγματος χάρη θα πω, είναι και ο δρόμος Δεσπηλιού Καστοριάς που περιμένουν να δούμε τι θα γίνει λόγω αυτής της επικείμενης αλλαγής ή, εν πάση περιπτώσει, συνέχισης από τον κύριο Σαββόπουλο της πορείας του. Τώρα. Ναι. Θωμά, και όλα μέχρι στιγμής καλά και σε ένα καλό κλίμα. Μέχρι που να τελειώσει η μέρα όμως, μια ανάρτηση του κ. Τσικαλάγια για τον Ιμφαίο και ένα σχόλιο δικό σου. Έγινε εκεί, έγινε πυρκαγιά, έγινε μάτι, θα λέγαμε, χαμός. Ναι, τώρα ο κ. Τσικαλάγιας τον ξέρουμε, μάλλον. Όχι. Εύκολα. Πρέπει όμως να ομολογήσουμε κάτι. Δεν ξέρω αν έχεις ένα έμφυτο ταλέντο ότι χτυπάς κάποιες ευαίσθητες χορδές που τους άλλους τους
κεντρίζει στο ενδιαφέρον για να απαντήσουν. Ας ξεκινήσουμε λίγο από αυτό. Και αν αυτό είναι συνειδητό, θέλω να σε ρωτήσω. Δηλαδή, ότι ξέρεις ότι εδώ θα υπάρχει απάντηση και θα υπάρχει συζήτηση. Και αν αυτό εντάσσεται στα πλαίσια ενός θεμητού πολιτικού αντίλογου που πρέπει να υπάρχει, γιατί είστε σε διαφορετικά φυσικά πολιτικά μετερίζια και όσοι και καλά, ή αν είναι και κάτι παραπάνω. Και αν αυτή η πολιτική αντιπαράθεση και μέσα από τσιτάτες λέξεις, γιατί εδώ φτάσαμε και σε κάποιες λέξεις πολύ τζις, ας το πούμε έτσι, μπορούν να προσφέρουν και κάτι καλό ταράζοντας νερά, λιμνάζοντας την τοπική κοινωνία, ή αν γίνονται απλά για να δούμε μια πολιτική αντιπαράθεση και μέχρι πού αυτή μπορεί να φτάσει. Κοίταξε Χρήστο, πολλές ερωτήσεις έκανες μαζί, οδηγάω και δεν μπορώ να τα σημειώσω όλα. Τώρα, θέλω να παραμείνεις στον δρόμο σταθερή πορεία. Θα παραμείνω συγκεντρωμένος. Και με χαμηλή ταχύτητα. Γιατί είστε νέοι και και ορμάτε. Θα απαντήσω μόνο ότι ναι. Όπως ο κύριος, όταν κάνεις κάτι, οποιαδήποτε ενέργεια, όταν αυτή δεν είναι σωστή, όταν κάποιος την αναδείξει την ενέργεια ότι δεν είναι σωστή, είτε μπορέσει να σου κεντρήσει το ενδιαφέρον, είτε σε εκνευρίσει οτιδήποτε, αυτό είναι δικό σου λάθος, γιατί δεν έκανες αυτό που έπρεπε σωστά. Δηλαδή δεν βγήκε ο κύριος Τσικαλάκης να μου αναδείξει με έναν δικό μου λάθος. Και το σωστό όμως το μάτι είναι λίγο υποκειμενικό και αυτό και το πώς το βλέπει ο καθένας, έτσι. Και αυτό μπορεί να το πεις υποκειμενικό αρκετά. Το ποιο είναι το σωστό τελικά. Κοίταξε τώρα, για μένα το σωστό θα ήταν θα ήθελα δηλαδή να μπορούσε πραγματικά ο κύριος Δής Τσικαλάκης να πάει σε κάποιο τόπο της Καστοριάς και να τον αναδείξει όπως τον Ιμφαίο. Ανταυτού τον Εστόριο Μαραζόνη, η Πολυκάρπη έχει γεμίσει καλάμια, η Κορισσό και η Λιθιά μαλώνουν για το Αρδευτικό, στο Γέρμα ακόμα δεν ξέρουμε τι θα συμβεί, το φράγμα του Νεστορίου ακόμα είναι στάσιμο, η σύραγγα της κλεισούρας θα αρχίσει, οπότε φαντάζομαι αν θα μπορεί να βγει κάπου φωτογραφία για να αναδείξει κάτι, θα είναι η σύραγγα της κλεισούρας ή η αλλαγή του δρόμου. Εγώ δεν έχω δει κάτι ουσιαστικό πάνω στην παραγωγή. Σε αυτά που με ενδιαφέρουν εμένα για να μείνει ο κόσμος στο τόπο μας. Άρα για την ουσία, λίγο Θωμά, πιστεύεις ότι αυτή η αντιπαράθεση, πέρα από τα τσιτάτα, επαναλαμβάνω, και από το πώς μπορεί ο κόσμος να παρακολουθήσει δύο ανθρώπους να μιλάνε για διάφορα θέματα στην Καστοριά από τη δική τους οπτική γωνία, πιστεύεις ότι μπορεί να ταράζει νερά, δηλαδή, για το ζητούμενο και για μας πολλές φορές, δεν είναι να βγάλουμε μια φασαρία για να περάσουμε πολύ ωραία μια μισή ώρα, ξέρω εγώ, και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι στο τέλος αυτής της συζήτησης. Μπορεί να έχει και μια ουσία, δηλαδή να ταράζει λιμνάζοντα νερά, να κινούνται κάποια πράγματα λίγο πιο γρήγορα. Γιατί αυτό θα είναι ένα κέρδος από μια τέτοια ιστορία. Την είδαμε να ταρακουνείται λίγο τη λίμνη, αλλά νομίζω ότι ο κύριος Τσικαλάκης λειτουργεί λίγο εκ του ασφαλούς, γιατί δεν έχει βγει ποτέ μαζί μου σε μια εκπομπή να μιλήσει. Δηλαδή νομίζω ότι φοβάται να με αντιμετωπίσει δημόσια. Σε απαντάει όμως πάντα. Και μάλιστα σε πρώτο πρόσωπο, Θωμά και τα λοιπά. Το ότι μου απαντάει γραπτός, ναι, αλλά δεν μπορεί να με αντιμετωπίσει προφορικά. Εμείς εδώ ανοιχτοί είμαστε για τέτοια ζητήματα όπως πάντα και θα κάνουμε μια τέτοια ωραία πρόταση. Και εγώ ανοιχτός είμαι, αλλά όχι φαντάζομαι, μέχρι στιγμής δεν έχει δεχτεί ο κ. Τσικαλάκης. Ναι. Δεν έχω κανένα θέμα δηλαδή και νομίζω ότι μπορεί να βγει κάτι καλό πάνω από αυτό, ειδικά πάνω σε μια συζήτηση. Νομίζω ότι παραδοσιακά στην Καστοριά, Θωμά, το θυμίζω απλώς, ότι διαχρονικά πιάστε από όποια χρονιά θέλετε, από τότε που βγαίνουν δύο βουλευτές, ποτέ δεν είχαμε στην Καστοριά ένα παράξενο πράγμα, δεν ξέρω αν έχει γίνει πια, θα λέγαμε έχει πάρει τη μορφή νόμου, ποτέ δεν έχουν βγει δύο βουλευτές μαζί σε κάποιο μέσο. Δεν λέω εδώ, δεν λέω πουθενά δεν έχουν βγει. Ίσως γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, ποτέ. Χρήστο, γιατί ο ένας δεν ακούει τον άλλο. Ποτέ από τότε που υπάρχουν δύο βουλευτές στην Καστοριά δεν έχει συμβεί αυτό και ίσως είμαστε η μοναδική περιοχή που δεν έχει συμβεί. Προσπάθησα κατά καιρούς και με διάφορα σχήματα να το κάνουμε, δεν μπορέσαμε. Εγώ το θεωρώ αυτό λάθος. Επαναλαμβάνω ότι θα έπρεπε να μπορεί να συζητήσει ένας βουλευτής, ειδικά με κάποιον, είτε είναι πρόεδρος ενός συλλόγου, είτε είναι ένας ενδιαφερόμενος πολίτης, να μπορεί να κάνει μια συζήτηση. Αρκεί πραγματικά η συζήτηση να επικεντρωθεί εκεί που πρέπει, γιατί καμιά φορά η συζήτηση φεύγει στα τσιτάτα, επαναλαμβάνω και πάλι, και εκεί χάνεται και πάλι όλη η ουσία. Εκεί ήθελα να καταλήξω, στο ότι μπορεί ο κύριος Τσικαλάκης να θύμωσε, να νευρίασε, να απάντησε κάπως καυστικά ή όπως τέλος πάντων προσπάθησε να απαντήσει.
Αλλά στην ουσία, στην ουσία την πολιτική δεν απάντησε καθόλου. Δεν άκουσα τι θα κάνει για την Καστοριά. Σε πείραξε δεν το αναρχοαριστερές λαϊκίστικες τακτικές. Αυτό σε πείραξε. Α, όχι. Γιατί να με πειράξει. Ο καθένας μπορεί να με χαρακτηρίσει όπως θέλει. Εγώ ξέρω ποιος είμαι. Ναι. Γιατί ήταν από τα τσιτάτα, επαναλαμβάνω, αυτή τη. Δεν νομίζω ότι η ανάρτησή μου είχε να κάνει με αναρχική ιδεολογία. Τώρα, αν ο κύριος Τσικαλάκας βλέπει κάπου την ανάπτυξη ενός τόπου αναρχική ιδεολογία, μακάρι να γεμίσουμε αναρχικούς. Μάλιστα. Λοιπόν. Το προκαλώ και τον προσκαλώ, λοιπόν, και τα δύο, στην εκπομπή σου, στην εκπομπή οποιοδήποτε ραδιόφωνο θέλει, όποτε θέλει, να βγούμε και να συζητήσουμε. Με χαρά μας να είστε εδώ, με χαρά μας να είστε εδώ, με χαρά μας, πραγματικά. Λοιπόν, καλό υπόλοιπο ταξίδου, σε εύχομαι. Α, Χριστό, να προσθέσω και κάτι πάνω σε αυτό, το οποίο το είδα και σε σχόλιο. Δηλαδή. Όταν μιλάς για αλληλεγγύη και για ανοιχτά μυαλά, να υπενθυμίσουμε στον κύριο Τσικαλάκη ότι το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης είναι κλειστό. Και δεν έκλειστα τους αναρχικούς. Είναι κλειστό γιατί έχει λήξει η σύμβαση του κυρίου Ραϊμόνδου Αλβανού, αν δεν κάνω λάθος, και δεν έχει ανανεωθεί από την Ελληνική Βουλή. Η Ελληνική Βουλή κυβερνάται από τη Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή. Όχι, η Ελληνική Βουλή είναι η Ελληνική Βουλή και περιλαμβάνει όλα τα κόμματα και άλλωστε στο Διοικητικό Συμβούλιο, αν δεν κάνω λάθος, του κέντρου φιλίωσης, είναι νομίζω ο πρόεδρος της Βουλής, ο οποίος εκπροσωπεί όλες τις παρατάξεις που είναι στο Κοινοβούλιο, έτσι δεν είναι. Όχι, μα έτσι είναι, δεν είναι. Δεν λέω κάτι παράξενο. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, μάλλον ή πρόεδρος της Δημοκρατίας, πήγε να εγγενιάσει φράχτη. Ναι. Πας σε πολλά ζητήματα εδώ. Τώρα με πας παντού. Γιατί ενότητες μιλάνε και γιατί ανθρωπιά, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά τέλος πάντων οι πράξεις το αναδεικνύουν και το δείχνουν αυτό καθ' αυτό. Οπότε. Η πρόεδρος πιθανότατα να είναι εδώ στις 11 Νοεμβρίου. Πιθανότατα να είναι εδώ 11 Νοεμβρίου. Να το πω και αυτό, μια και την ανέφερες. Λοιπόν. Σε ευχαριστούμε, Θωμά. Καλό υπόλοιπο ταξιδιού. Χαιρετίσματα στη συμπορδεύουσα. Την αγαπημένη. Καλημέρα, καλημέρα, Θωμά. Καλημέρα. Αυτά λοιπόν. Μένουμε ασφαλείς και ενημερωμένοι. Μένουμε Αντένες 936. centra.com.gr. Το ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. Με συνεχή ενημέρωση για όλα όσα συμβαίνουν τη στιγμή που συμβαίνουν. Συνδέσου με το μεγαλύτερο ειδησιογραφικό site της Καστοριάς. centra.com.gr. Συνδέσου με την ενημέρωση.